βάσταμοι. Ποτέ μην τραγουδεί κι απόψε για κι απόψε για Μπράβο, Σοφία, μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Έτσι για ορεκτικό, μας άνοιξε η Σοφία Παναγιώτη το πρόγραμμα. Λοιπόν, συνεχίζω με Παναγιώτη. Μιλωνάς, λοιπόν. Σήμερα τη Δευτέρα, καλώς
μωσά μορμάρο μαρικό, πάντα μωσά μυαλί γερί. Πάντα μωσά μορμάρο μαρικό, πάντα μωσά μυαλί γερί. Πάντα μωσά μυαλί γερί, πουρκόταν ποταν πέλη. Τα μωσά μυαλί γερί, πουρκόταν πέλη. Φέρνει τα μη μορμάρο μαρικό, φέρνει τα μη λαστή ποδιά.
πουλάκια στα υπόλα, όλα τα ημιρεύω και να πω πολύ πολύ περήφανο. Άιντε και ένα πολύ περήφανο, αυτό δεν είναι ρε διθαστήσα, αυρώ να βρω χιάστα ρε στα υπουνά. Άιντε θα στήσα βροχιά στα υπούλα, χρυσοπεριγές στο κάμπο για να σε έπιασε πια σώζω ρε ζωντανή. Βασιλικός.
βασιλικός και τόλμα και φωνή τη σύμπαντα ματάκια βρίσκει. Ωραία ναυτά κουκλά, ναυτά, ναυτά μ' αποκοιμήσανε. Αυτά μ' αποκοιμήσανε και μου φύγε αγά απ' η κονδύλα και γεωμάτι. Μπράβο σας, μπράβο σας, μπράβο σας. Τώρα ισχύει αυτό το κλασικό που λέμε χάλια περνάμε, έτσι. Να, καλά τώρα. Είπα και εγώ δεν θα το πει σήμερα, χάλια περνάμε. Δεν κολλάει τώρα εδώ. Λοιπόν. Είναι Νατάσα, είδες ικανότητα. Μιλωνάς, Μιλωνάς. Τάς μας θα μας πεις. Κοιτάξτε. Να βάλουμε τώρα ένα καθιστικό τραγουδί γειτονικής περιοχής της Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας. Καλό είναι να ακούγονται και τα καθιστικά τραγούδια, όπως και τα τραγούδια Άννα μου, ναι, των ηρώων. Παραλείπονται πολλές φορές από τα επικά τραγούδια, τα ηρωικά, τα ιστορικά κλπ. Κλπ. Αυτό το τραγούδι που θα σας πούμε τώρα σε βυζαντινή παραδοσιακή, σε βυζαντινή παρασημαντική, ο Χρυσόστομος και εγώ, και ο Χρήστος κρατώντας ίσο, είναι από τα τραγούδια εκείνα που, όπως προείπες, η καταγωγή τους χάνεται στη μακρινή αρχαιότητα ως προς τη μελωδική γραμμή. Γιατί συχνά αλλάζουν δρόμο. Και ο Αριστοτέλης αυτή την αλλαγή
του δρόμου, του ήχου, την όριζε ως μεταβολή. Ακούς, Παναγιώτη Σταθακόπουλε. Έτσι, για να καμαρώσεις. Χρόνια σας ακούω και σας λαμβάνω. Όχι, μωρέ, κλπ, κλπ. Λοιπόν, και να δείξουμε, Σπύρο, κάτσε, θα τους κάνουμε και λίγο μάθημα, δεν είναι κακό. Λοιπόν, ότι υπάρχει μία ταυτότητα στους δύο κλάδους της παραδοσιακής μουσικής, τη δημοτική και την βυζαντινή. Μία ταυτότητα που οφείλεται στην κοινή καταγωγή τους. Πάμε να δείξουμε του λόγου του ασφαλές. Μιζέρισα βαρέ βαρέθηκα για μια γειτόνα κάθε πρωί στην πόρτα στη μάνα μου, προψέ την αδερφή μου και απόψε μαυρομάτα μου θα κοιμηθούμε αντάμα. Μακάρι, αλλά.
Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Μπράβο, Σπύρο. Δίνεις την ευκαιρία και το βήμα να τα παρακολουθούν αυτά τα πράγματα ο κόσμος. Θα πάμε σιγά σιγά στη Ρούμελη. Αλλά πριν πάμε στη Ρούμελη, επειδή θα μας χορέψει στα Ρουμελιώτικα ο Σύλλογος Ελληνικών Χωρών και Εθνογραφικών Ερευνών Ελληνική Παράδοση από το Άργος, η κυρία Όλγα Αγγέλενα, την καλησπέριζω. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ερχόμαστε από το Άργος, από την αρχαιότερη πόλη της Ευρώπης. Το μπαλκόνι που λέω εγώ προσωπικά, που αγναντεύει το ινοργαλικό κάμπο με τις πορτοκαλιές. 20 χρόνια είσαστε, είναι πια ο σύλλογος σας κλείνεται. Ναι, βέβαια. Ναι. Εδρεύουμε στο Άργος. Με πολλές συμμετοχές στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Βεβαίως, βεβαίως. Παίρνουμε μέρος σε φεστιβάλ, σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Αριθμείτε 400 πόλες. Μέλη, εγώ δεν τα λέω. 400 μέλη έχουμε, βεβαίως. Και σε όλη την Ελλάδα έχουμε πάει σε πάρα πολλά μέρη όπου μας καλούν δήμοι, σύλλογοι. Έχουμε συνεργασία με πάρα πολλούς συλλόγους σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ απόψε και συναντάμε τόσους ανθρώπους που αγαπούν την παράδοση, που δουλεύουν για την παράδοση, για να μένει αναμένει αυτή η δάδα του πολιτισμού μας, των ηθών και των εθήμων του τόπου μας. Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και σας ευχόμαστε καλή δύναμη. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σοφία Κολυντήρη, πάμε για Ρούμελη. Πάμε στο Φούλα μου. Ωραία συνέφια ο Παρνασσός, ωραία. Κοντίνο του μαρικό, του λαμού
έχει μαύρα μάτια και ωραία σκουρά μαλλιά. Παιδιά, μπράβο, 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 μπράβο σας, μπράβο σας. Σοφία, είσαι υπέροχη, ευχαριστούμε. Να σε καλά, Σπύρο. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Σε έτσι αποκριάτικη ατμόσφαιρα είπαμε να κάνουμε απόψε ένα αφιέρωμα στο ρεμπέτικο. Όσοι γεννούν πρωθυπουργοί όλοι τους θα πεθάνουν, τους κυνηγάει ο λαός απ' τα καλά που κάνουν. Σου
Βαγγελιό, δεν είσαι εντάξει, έχεις γνώμη τώρα αλλάξει. Δεν σε θέλω, δεν σε θέλω, για δεν σ' αγαπώ. Και στο δίσκο πιο ρομάτσα, γλυκιά μου φράγκο σιγάνι. Μπράβο! Ο Θόδωρος, ο Μέρμικας, πάμε για γεωπυλαγίδικα. Κυκλάδες. Στον Αρτεμόνα, όχια μάνα, μάνα πάνη. Στον Αρτεμόνα, το Σταύρι. Και περαστικά όχια μάνα μάνα μάνη και περαστικά τα βάτη. Σιρένα πίστη, όχια μάνα, μάνα, μάνη. Σιρένα πίστη, μάνα σου. Καρδιά. Να κάνει κι αλήγεν πως η κάψε και εμένα. Σου Γιώργο Μαρινάκη, με το γιολάκι σου. Στο καλοκαιράκι να αλλάξω τον αέρα μου να αναπαύθω λιγάκι. Σε ψηλές κορφές θα ανέβω να απολαύσω το βορειά και ένα γλυκό καμαρώνω τα ωραία μας χωριά. Στην παρό και στην άξο, για λίγο να
ξεκουραστώ και τη ζωή να αλλάξω. Σε ψηλές κορφές θα ανεβώ να απολαύσω το όρια και ένα γλυκό καμαρώνω τα ωραία μας χωριά. Στο κουφονίζει κι αμοργός γυρνούσα και τενούσα στην Ηρακλία και στα Θερμιά να μου να ανακλετούσα. Κι απ' τη νιώθε να περάσω σύφνο σε ρυφό και τσιά που είναι όλοι μεραχλίδες και φιλότιμα παιδιά. Πόνο, πάντα να υποφέρω. Έλα. Κι αν υπάρξες να μ' αγαπάς, πέ μου το να το ξέρω. Έλα να πάμε σε ένα μέρος άνθρωπος να μην υπάρχει ούτε νέος ούτε γέρος, μόνο να είμαστε μοναχοί. Γέλασες μικρό μου καδεμένο και μες στο κρύο μ' αφήνες ώρες να περιμένω. Και έλα να πάμε σε ένα μέρος άνθρωπος να μην υπάρχει ούτε νέος ούτε γέρος, μόνο να είμαστε μοναχοί. Ψοφίσανε τα πρόβατα και μείνα τα κουδούνια κι μείνε μόνο στο βόσκος να παίζει τη ζαμπούνα. Μες την απάνεμια τους να ξεκουδουνώσανε τα ζα, ξεκουδουνώσανε τα ζα, μες την απάνεμια τους να. Του παράνε τον Αρμαίο και χύσανε το γάλα κι φάνε τα ανθοτήρα τα δυο τα πιο μεγάλα. Έλα Γιώργη Μαρινάκη απ' τη Φολέγανδρο. Παλικάρια
έχω του χαρού του βάλα σίδερα στα ποδάρια. Και δώσε του χώρου να πάει, τούτη γης θα μας επάει, τούτη γης που την πατούμε όλοι μέσα δεν να πούμε. Χορέψετε, χορέψετε τα νιάτα να χαρείτε. Γιατί σε τούτο το κούνια δεν θα τα ξαναβρείτε. Και Παναγιά μου δώστου, δώστου, ό,τι φάνει ο λογισμός μου. Ό,τι φάνει ο λογισμός του, Παναγιά μου δώστου, δώστου. Έλα! Μπράβο στην ορχήστρα. Μεγάλο μπράβο σε αυτούς τους σπουδαίους μουσικούς. Να είστε καλά. Μιας και μας έκανε πάσα για την ορχήστρα, πες μας εσείς είσαι μας στην ορχήστρα, ξώστο με. Η ορχήστρα 3 με τους αγαπημένους μου συνεργάτες θα ξεκινήσω από το Μαρινάκι, τον Γιώργο στο βιολί. Γεια σου Γιώργο. Τον Γιώργο τον Κοτσίνη στο κλαρίνο. Τον Νίκο τον Φιλιππίδη. Γεια σου Νίκο. Την Αρετούλα Διγκετινέ, το Στερνοπούλι μας που λέω πάντα. Ευχαριστώ. Ο Παναγιώτης ο Δημητρακόπουλος, το Κανονάκι. Αγιώτη. Ο Θωμάς ο Κωνσταντίνου. Ο πάλι παλιός μου μαθητής και η ψυχή της ορχήστρας. Ο Γιώργος ο Μπουραντάς στον Ταμπουρά. Ο μαθητής μου αγαπημένος, ο Κώστας ο Μερετάκης στα Κρουστά. Γεια σου Κωνσταντάκη. Και ο Κώστας ο Φιλιππίδης στο Λαγούτο. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για Κρήτη. Κοινή δαρέα πίκρα δεν βγάλανε το όνομά σου. Κι έχουνε γίνει ξάκουστα τα γλέντια τα δικά σου. Έχεις πάντα εσύ για όπλο την παραδόση στον τόπο. Την παραδόση στον τόπο. Έχεις πάντα εσύ για όπλο. Λεβέντες και θα βγάνεις. Έχεις πάντα εσύ για όπλο την παραδόση στον τόπο. Την παραδόση στον τόπο. Έχεις πάντα εσύ για όπλο. Περιμένει.
είναι για μας ρε παιδιά. Έκπληξαν αυτοί που μας κάνατε, τι ωραία. Εμείς αγαπάμε πάντα τους πατριώτες. Κινηταριώτες, είναι το γονείς. Και επειδή έχουμε απόκριες. Γεια σου ρε Άξα. Απόκριες, είπαμε να σου κάνουμε μια έκπληξη με έναν αξιώτικο δρόμενο που απαντάτε τις ημέρες της απόκριας στον κινήδαρο της Νάξου. Τι ωραία ρε παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είσαστε υπέροχοι. Καλώς ήρθατε. Και θα σας χορέψουν τα παιδιά. Σπύρο μου, για σένα θα χορέψουν το τραγούδι «Τη Βλάχα Νάξου», η οποία χορεύεται αποκλειστικά τις απόκριες σε όλα τα χωριά στην Άξο μας. Και εμείς θα χορέψουμε την παραλλαγή του Κινηδάρου. Ωραία, του πάμε, σου. Πάμε. Γεια σου Κινηδά ρε, γεια σου, γεια σου, γεια σου Αξά, στο καλό, στο καλό. Ευχαριστούμε πολύ. Τι ωραία, ωραία. Τι ωραία. Ναι, ναι, ωραία. Αυτή είναι το ο Κινηδάρος, τώρα έλεγα στην Άννα, ναι. Έχουν ένα έθιμο ακόμα το κρατάνε, την Πρωτομαγιά, την Πρωτομαγιά, μπορεί να βρεις ένα γάιδαρο στην ταράτσα σου και να μην ξέρεις πώς το κατεβάσεις. Τη νύχτα, ναι, με σκοινιά, σου ανεβάζουν ένα γάιδαρο στην ταράτσα. Εσύ δεν ξέρεις πού να το κατεβάσεις, ξυπνάς και έχεις ένα γάιδαρο στην ταράτσα. Και πρέπει να έρθουν τα παλικάρια που τον ανεβάσανε, να τους φιλέψεις να πιείτε, να κάνετε, να δείτε και να το κατεβάσουν. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για Κρήτη όπως είχαμε πει. Λοιπόν, πριν πάμε για Κρήτη να μιλήσουμε με τον Γιάννη το Μεγαλακάκι. Ο Γιάννης με το συγκρότημά του συντροφεύει χρόνια την εκπομπή μας, μας έχει χαρίσει μεγάλες στιγμές.
και μαζί με τον Γιώργη κάνουν μια τεράστια δουλειά. Τεράστια, πολύ μεγάλη δουλειά. Και μπράβο τους που είναι τόσο νέοι άνθρωποι και έχουν αφιερώσει όλη τους τη ζωή στην παράδοση της Κρήτης και γενικότερα στην Ελλάδα. Και φέτος κάνουν, πήραν το ερέθισμα από μια φράση του Καζαντζάκη και κάνουν μια πολύ σπουδαία παράσταση. Να μας πεις τις λεπτομέρειες. Γεια σου, αγόρι μου. Γεια σου, Γιάννη. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε και πάλι για άλλη μια φορά. Να είστε καλά όλοι. Απόψε είναι μια πολύ ωραία συντροφιά. Θέλω πριν πω για την παράσταση να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους μουσικούς που ήρθαν για μας. Εκεί αρχίζαν τις παλωθίες μου. Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς. Ήρθαν για μας από την Κρήτη τρεις σπουδαίοι μουσικοί. Κακουδάκης Κώστας στη λύρα. Στέλιος Στεματογιαννάκης στο λαούτο και στο τραγούδι. Και ο Ηλίας Σαββάκης. Ο Καρατζάκης λοιπόν είπε φτάσε όπου δεν μπορείς. Και... φτάσε όπου δεν μπορείς. Ακριβώς. Για μας τους νέους που σήμερα ζούμε πολύ δύσκολες εποχές και τους νέους που ασχολούμαστε με τον πολιτισμό. Αυτό είναι μεγάλη πρόκληση και έχουμε ετοιμάσει κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο για να απαντήσουμε στους ξένους και σε όλους όσους ασχολούνται με την Ελλάδα κακόβουλε. Έτσι λοιπόν θα ενωθούμε με πολλές περιοχές της Ελλάδας, θα συμπράξουμε και θα συγχορέψουμε. Όλες οι Παρασκευές του Μαρτίου και μπορεί και του Απριλίου στο θέατρο Πικάπα στο Νέο Κόσμο θα ανταμώσουμε με τη Μακεδονία Γιάννης Γευγελής, Κυκλάδες Μαρινάκης Γιώργος, Θράκη Βαγγέλης Δημούδης, Ήπειρος Πολυφωνικό Σχήμα Βαγγέλη Κότσου, Πόντος ο Ηλίας Φαντίδης και Κάρπαθος Μιχάλης Ζωραφίδης. Θα ακολουθήσουν και άλλες περιοχές. Αυτό που θα γίνει είναι μια παράσταση κριτικών χωρών και προς το τέλος υπάρχουν βίντεο τα οποία θα λένε τι ενώνει την Κρήτη με την κάθε περιοχή και μετά θα χορέψουμε. Μαζί, ένας χορός ποντιακός μαζί με ένα κριτικό. Ένα πολυφωνικό μαζί με ριζίτικο. Για να δείξουμε λοιπόν το φτάσει όπου δεν μπορείς, την ένωση των νέων Ελλήνων και ο τονίζω, γιατί οι νέοι δεν είναι μόνο για καφέδες, όπως λένε πάρα πολλοί, είναι και για πολιτισμό. Αυτό που κάνουμε το αγαπάμε, το ερευνούμε χρόνια, το ψάχνουμε και θέλουμε το απόσταγμα να μην είναι φουκλόρ, να μην είναι γραφικό, να είναι κάτι μοντέρνο. Κάτι σημερινό που κουμπάει όλες τις γενιές. Θέλω να τελειώσω με μια ματινάδα που αφορά στην Κρήτη μια ύψιστη αξία, το Μερακλή. Και αφορά όλους τους χορευτές. Όταν θα δεις το Μερακλή να χαμηλοκοιτάει ή θα χορεύει ή καημούς μέσα του θα μετράει. Να είστε καλά. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Τη συντροφιά να τη συντροφιά ασάς ρεγόμε την άξια τιμημένη, την τιμημένη ζηλεύουση, η τζιγιά ζηλεύουση, η τζιγιά αρχοντές. Thank you.
χίλια καλώς ορίσαμε, άντε σαμά, χίλια καλώς ορίσαμε. Ζορίζαμε τα ρόδα τα δυσμένα, όλα τα ρόδα τα δυσμένα. Αμάν, αμάν, τα μέρα γλύδικα κορμιά, τα κορμιά, τα μέρα κλειδικά κορμιά. Και τα πεγετισμένα, αμάν, αμάν, και τα πεγετισμένα. Κι ακριβό χαιρέτους, όπα και κατέχει αδημουρεύτα και πιστικά αγαπούς, και κάθε κι αδημουρεύτα και πιστικά από μένα. Όπα πως σε δυνάτεψω σε φετάς, αφού είχαμε τα στέλνω.
Μπράβο, παιδιά, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τι ωραία. Σπουδαίοι, σπουδαίοι, σπουδαίοι. Στην υγειά μας, ρε παιδιά. Πάμε Πελοπόννησο, Λάλεζας. Παράτε στο Λάλεζα, πάνω του. Πάνω του, πάνω του. Ποιος είναι εκείνος που έχει πέρα λιούλιε καημένε, καημένε λιούλιε. Γεια σας, ρε λεβέντες. Ωρε, μην είναι ο Γιώργος, μην γαμπός τα σκούλια καημένε, καημένε. Βασίλο, με τη
χόρευα στο βασίλο. Δώσ' μου να μανούλα τα πρίκια μου. Ωρε δώσ' μου μανούλα τα πρίκια μου κι όλα τα άδεια μαντίκια μου. Δημήτρη, Δημήτρη, Δημήτρη,
σου. Μητρή, τα έχουμε γνωριστεί και από κοντά. Γεια σου, φίλε. Δηλαδή, μιλάμε για μεγάλη φυσιογνωμία ότι είσαι, έτσι. Είσαι πολύ καλός, ε. Άσε το και η κοστομιά και όλα αυτά, δηλαδή, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πρέπει να φοβάται αυτός. Αυτός πρέπει να φοβάται. Είναι βελτιωμένη η εκδοσή. Ναι, τον καθαρίσαμε, τον καθαρίσαμε. Μπράβο, λέβαια, μου, μπράβο. Τραγουδάς χρόνια. Δηλαδή, τραγουδάς 10-15 χρόνια ή πιο λίγο. Πιο λίγο, αγόρι. Κοιτάξτε, πας. Αγοράκι μου, μπράβο, μπράβο. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε που ήρθες, ευχαριστούμε. Γεια σου ρε Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για ασομπόντον, αλλά καλησπέρισω πριν ξεκινήσουμε το φίλο μου τον Γιάννη τον Εφρεμίδη. Γεια σου ρε φίλε. Καλησπέρα Σπύρο. Καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα σε όλους. Πραγματικά είναι συγκινητική η βραδιά αυτή, γιατί είναι τιμή σε όλους να είναι σε μια τέτοια παρουσία με όλο αυτόν τον καλό τον κόσμο. Στέλνω τους χαιρετισμούς, τους θερμούς χαιρετισμούς του καλλιτεχνικού οργανισμού που από το 54 λειτουργεί χωρίς να σταματήσει, χωρίς να πάρει αναπνοή, χορεύοντας, παίζοντας θέατρο. Και εδώ να αναφερθώ ότι στις 26 του μηνός, 26 Φεβρουαρίου, έχουμε πρεμιέρα στον Λαζάραγα και το παίζουμε στο Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέας, 12 η ώρα το μεσημέρι. Θα είναι τιμή μας να είσαστε κοντά μας. Σκηνοθεσία ο Σαλπικίδης. Σκηνοθεσία ο Γιώργος ο Σαλπικίδης. Ρε Γιώργα, ρε. Έχουμε απόψε κοντά μας τον Γιώργο τον Μπουλατζακλή, ο οποίος τιμή για μας ήρθε από τη Θεσσαλονίκη, μαζί με τον Χάρη, ο οποίος παίζει λαούτο. Θα μας παρουσιάσει ένα διαφορετικό όργανο, ένα διαφορετικό πόντο από αυτό που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε, διότι ο πόντος δεν ήταν μονάχα η λύρα, είχε και άλλα όργανα, όπως είναι η Κεμανέο που βλέπετε, όπως ήταν το Αγγείο, το Σιλιάβρι, η Φλογέρα, ο Ζουρνάς και τον Ταούλη φυσικά. Απόψε λοιπόν θα χορέψουμε χορούς από τον Δυτικό Πόντο, από το Άκτα Γαματέν και από το Κιουμούς Ματέν. Το Μεταλλείον. Η περιοχή των Μεταλλείων. Είναι η περιοχή του Άσπρου Βουνού και των ασημοχωρίων. Να είσαστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη μου. Ευχαριστούμε. Thank you.
Έλα για μπριμέ, έλα πουλί, έλα νόλι γόνι κι άλλο. Έλα να ρένι με, έλα πουλί, έλα νόλι γόνι κι άλλο. Δε βένε χρόνε και καιρούς κι θα τα μονομαλώ. Δε βένε χρόνε και καιρούς κι θα τα μονομαλώ. Μαλλιά στενή ταινή, οι καρδιές σε μένα αν θέλει. Τα μαλλόπα σαρτιλείς ναι, κι άμα κερέ τι θέλεις ναι. Ποτάμ θα σκίζω, για έλα για θα έρχομαι, για το ποτάμ θα σκίζω. Το τρανό το χάτιρο πως που λύμψες εν θα χτίζω. Και το τρανό το χάτιρο πως που λύμψες εν θα χτίζω. Ένα και να φτάνε δυο, πέρατε να είναι με το δυο. Δυο και να φτάνε τρία, το πελιάν έχει παντρία. Μπράβο παιδιά, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Την Ελένη.
στην Πάτρα με στο καφενέ. Στην Πάτρα με στο καφενέ πολλοί είναι μαζωμένοι. Νόδι, καλέ Νόδι Μάρκος κι Ανακριτής. Νόδι Μάρκος κι Ανακριτής εκρέναν την Ελένη. Έλενα μαν Ελένη τι τον έκανες. Ελένη τι τον έκανες το πρώτο σου τον άντρα. Στρατιώνα μαν στρατιώτες τον επιάσανε. Στρατιώτες τον επιάσανε στη φυλακή το πάνε. Να μην τον δικάσουνε. Να μην τον δικάσουνε γιατί με γοητεία. Φίλε Σπύρο και εκλεκτοί συνδετημόνες, μέσα στην τροχιά του κεφιού δεν μπορούσαμε να ακούσουμε το ποιητικό κείμενο των δύο τελευταίων τραγουδιών. Στις Αρκαδιά, στον Πλάτανο, Αρκαδιά είναι η Κυπαρισία. Κάθε το κατής και κραίνει. Και γράφαν τα φυρμάνια το όπα αγαπάει να παίρνει. Να παίρνει ο Τούρκος τη Ρωμιά και ο Ρωμιός την Τούρκα. Να παίρνει ο πρώτος ξάδερφος την πρώτη του ξαδέρφη. Είχαν αγαπηθεί εκεί τα χρόνια της τουρκοκρατίας δύο πρωτοξάδερφα. Ο οικείος Μητροπολίτης, όπως είναι φυσικό, δεν έδινε άδεια να παντρευτούν. Αυτά πήγαν με πλούσια δοσήματα στον κατή, τον Τούρκο. Και έβγαλε τρεις αποφάσεις και το βράδυ. Όπα αγαπάει να παίρνει ο Τούρκος στη Ρωμιά και ο Ρωμιός στην Τούρκα. Από τη δικανική παράδοση και τα δύο τραγούδια, από τα δικαστικά, έτσι για να τιμούμε και τους δικαστάς μας. Πάμε για Ήπειρο, Ήπειρος. Ζήμας. Πάμε. Παιδιά της Αμαρίνας,
φορές παιδιά μχαημένα, παιδιά της Αμαρίνας, ωραία κι ας είστε λερωμένα. Πάτα πάνω γεμούστα η βούνα, σαν πάτα πάνω γεμούστα η βούνα. Θα της Αμαρίνα ώρες παιδιά καημένα, θα της ωραία κι ας είστε ερωμένα. Αχ, του φέκια να μωρέ μη ρίξετε,
Μπράβο σας, μπράβο. Άντε, πείτε και τίποτα, ρε παιδιά. Να ζήσει η Πυρσό Γιάννη, παρακαλώ. Πυρσό Γιάννη, πυρσό Γιάννη. Να ζήσει η Να ζήσει η Πυρσό Γιάννη, παιδιά. Και Κόνιτσα, έτσι, μπράβο. Πριν πάμε στο. Πάμε τώρα σιγά-σιγά στη Θράκη με το Δημούδη του Βαγγέλη. Πριν πάμε στη Θράκη, επειδή πάλι θα μας χορέψει το Αττικό Κέντρο Χορού, να καλησπέρισω την κυρία Μαρίνα Χριστοφάκη, που χρόνια είστε κι εσείς δίπλα μας εδώ και μας στηρίζετε. Κι εσείς χρόνια μας υποστήριζετε, η αλήθεια είναι. Η Μαρίνα, η Μαρίνα. Έχουμε έρθει πολλές φορές εδώ, όμως σήμερα πιστεύω είναι κάτι διαφορετικό. Βλέπω φίλους, αγαπημένους συνεργάτες πολλών δεκαετιών, να μην πω πόσων. Αγαπάμε Βαγγέλη Δημούδη. Είναι χορευτής, είναι δάσκαλος, είναι μουσικός. Είναι όλα. Δεκαετίες, πολλές. Λατρεύουμε Νίκο Φιλιππίδη. Βέβαια. Προσκυνάμε. Εντάξει. Είναι πολλά τα χρόνια. Έχουμε συνεργαστεί, έχουμε δουλέψει, μας έχει υποστηρίξει. Πολλά πολλά χρόνια. Τέλος πάντων. Χαίρομαι πολύ που βλέπω, υποκλεινόμαστε κύριε Μιλωνά. Μας Μαρίνα. Λείπετε. Μαρίνα. Το ξέρετε. Μας λείπετε. Δεν λείπω, ζωντανό είμαι, όπως έλεγε μακάριο. Κυπριακέρα, είμαι ζωντανό. Σας περιμένουμε. Να είστε καλά. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά όλοι. Πάμε, Βαγγελή. Ωραία, Βαγγελή. Τα
τραγούδι σου να καλύνα. Τώρα του βράδυ βράδυ κι θα ακού στον αλάρκα κατά καημένιακα. Μου
Γεια σου ρε Βαγγέλη, γεια σου ρε Βαγγέλη. Στην υγειά μας ρε παιδιά. Συνεχίζουμε, πάμε λίγο να πάρουμε μία γεύση μόνο από Ιόνιο. Με την Σαρατοπούλου την Κωνσταντίνα. Θα πάμε λίγο κάτω Ιταλία και μετά με την Αρετούλα την Κετιμία θα πάμε λίγο Μικρασία. Και τι μου λέγεις, είναι και ηθοποιός μου λέγεις. Είναι και εγώ ηθοποιός, το ξέρω, ναι. Και παίζει και σε παιδική σκηνή πρωινά που παίζει, και παίζει και νομίζω ότι στο παίζει. Στο Ανοιχτό Ζευγάρι, στο θέατρο κάτω από τη γέφυρα, στο Ανοιχτό Ζευγάρι για τρίτη χρονιά παίζουμε την παράσταση αυτή. Και μια σκέπηση και για την παιδική σκηνή, παίζω στην παιδική σκηνή της Κάρμεν Ρουκέρι, του Σάθλου στο Ηρακλή το πρωί. Να πούμε ένα πτανησιακό τραγούδι. Μάλιστα. Παλάσσινα βουλιά, Τα εδώ επλώνω πανσέων
σένα. Σε τουνίστη φενέστρα σου ανάπη μου της καρδίας μου σου νύπτω την πένα. Παρακαλώ. Να πω πολύ λίγα λόγια για τη γλώσσα, τον Γκρίκο που μιλάνε εκεί στην κάτω Ιταλία, έτσι τη λένε οι κάτω Ιταλιάνοι, τον Γκρίκο. Είναι μια γλώσσα που περιέχει ελληνικές λέξεις, νεοελληνικές, αρχαιοελληνικές, δωρικές και λέξεις από την τοπική ιταλική διάλεκτο. Πριν τον προηγούμενο αιώνα τη μιλούσαν εκεί στην Απουλία, ήταν η αποκλειστική γλώσσα. Δυστυχώς σήμερα ένα 30% του πληθυσμού τη μιλάει πια και γι' αυτό νομίζω πως είναι επιτακτική ανάγκη να διασώσουμε αυτή τη γλώσσα έστω και μέσα από τα τραγούδια, από την παράδοση. Κυρίως αυτό ήθελα αυτά, να πω γιατί... Μιλάτε ρε παιδιά τη γλώσσα, μιλάτε τη γλώσσα! Οι άλλοι 70 τι καθώστε, γιατί μιλάνε 30. Και στο Λέτσε, και στο Λέτσε, και στην Απουλία και στο Λέτσε, και στο Λέτσε. Λέγατε τόση ώρα τι θα γίνει με την Αρετούλα, πότε θα τραγουδήσει. Να, τώρα θα τραγουδήσει. Yeah. Αρετούλα.
Σκέρτς
με καμάρι. Στην χάρη και στην ομορφιά, στην χάρη και στην ομορφιά, στην χάρη και στην ομορφιά, δεν σε ζυγώνει άλλη. Να ζει, καμία δε σου μοιάζει, καμία δε σου μοιάζει, έλα κρυνούλα μου, καμία δε σου μοιάζει, έλα κρυνούλα μου. Σαν απόψη δεν έπιαν ώρα,
απόψη τέτοια ώρα χορεύαν οι πανατρεμένες. Σαν απόψη τέτοια ώρα χορεύαν οι πανατρεμένες. Χορεύε Μαρικό, κι γερακίνα στολισμένη αρμά να κλωμένη. Χορεύε κι γερακίνα στολισμένη αρμά να κλωμένη. κύρα, αν δεν είμαι εδώ.
Πελοπόννησο, Σοφία Κολυτήρη. Ωρε κοφτίνε, λε μαρίλε, νίμο. Κοφτίνε, λε κοφτίνε λένε την ελιά, γιατί τρελαίνει στα παιδιά. Όχ, δε την σκουρά μαλλιά.
πλέξω το χαϊδεμένο μου. Να του πλέξω, του πλέξω τη φωλιά του. Να του πλέξω τη φωλιά του με τα τα χρυσό του πουλά του. Κυρία Γέλνα, καταρχάς συγχαρητήρια για όλη αυτή τη δουλειά που έχετε κάνει. Υπέροχα τα παιδιά, υπέροχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεχάσαμε κάτι να πούμε και οφείλουμε να το πούμε. Ναι, ξεχάσαμε να πούμε για το Διεθνές Φεστιβάλ που οργανώνουμε, συνδιοργανώνουμε με το Δήμο μας, το Δήμο Άργους Μυκηνών, κάθε Ιούλιο και το αφιερώνουμε στην Παγκόσμια ημέρα χορού. Επίσης έχετε το χαιρετισμό από το Δήμαρχό μας και βεβαίως και από το Πρόεδρο Πολιτισμού. Από όλους τους αργίτες και από το σύλλογό μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε και εμείς με τη σειρά μας το δάσκαλό μας, το Μανώλη το Γύφτο, που έχει την επιμέλεια των χορευτικών ομάδων. Καλή δύναμη και πάντα τέτοια. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλει να πει η Νατάσα κάτι που το ξέχασα. Και αφορά τον Μιλωνά, δηλαδή, ο οποίος... Ξέρεις.
Ναι. Σκεφτόμουν πριν, όλοι εδώ πέρα, ήθελα να το ρωτήσω, είναι πάρα πολύ κακό, αλλά πόσο χρονών είναι δυνατόν να τον θυμόμαστε όλοι από παιδιά, να είναι 40 χρόνια στην τηλεόραση και να είναι έτσι. Mm. Δηλαδή είναι τρομερό. Είναι ο Patrick Moore της Ελλάδας. Ξέρετε ποιος είναι ο Patrick Moore? Είναι ένας τύπος που στο BBC από 25 χρονών έχει μια εκπομπή που λέγεται The Sky at Night. Είναι τώρα 90. Και επειδή κάτσε ρε, 63 είμαι. Και επειδή προσέξτε να δείτε τι είναι το BBC. Από κάποια στιγμή και έπειτα δεν μπορούσε να πηγαίνει σε στούντιο και μετέφεραν το BBC το στούντιο στο σπίτι του. Μπορώ, και μπορεί, μπορώ, μπορεί ακόμα. Απίστευτο. Πάτε, όχι, λέμε τώρα. Μου στείλουν το σπίτι. Άντε με το καλό και εμείς να μας φέρουν το στυριά μας σπίτι μας. Αγάπη μου, σε ευχαριστώ. Με την Νατάσα έχουμε συνεργαστεί. Τρεις εκπομπές είχε. Ήμουν 6 χρονών τότε, έτσι. Όχι, με το. Πάμε για Ήπειρο. Ήπειρος. Ήπειρος. Ευχαριστώ, Νατάσα. Είμαι συμπλευρός της. Στο χώρο, παταγόρια στο χώρο, κορίτσια στα τραγούδια, κορίτσια στα τραγούδια. Ωρε να δείτε και ωρε και να μάθετε. Μάθετε πως πιάνετε η αγάπη, πως πιάνετε η αγάπη. Ωρα το πιάνω να σαν και το ράγιο, ωραίο, γιο και πάλι γιο. Γεια σας παιδιά, καλές απόκριες. Λοιπόν, καθίστε, χαλαρώστε. Ήταν μια πραγματικά εξαιρετική βραδιά. Δεν ξέρω ποιον να πρωτοευχαριστήσω. Πριν απ' όλα τα κορίτσια και τα αγόρια που χορέψανε.
από όλους τους χορευτικούς μας ομίλους, τους τραγουδιστές μας, τη σπουδαία ορχήστρα μας. Όλους εσάς φυσικά που είστε εδώ, ιδιαίτερα ευχαριστώ και τους εύχομαι, όπως όλοι φαντάζομαι μέσα από την καρδιά μου, πολύ μεγάλες επιτυχίες και καλή δύναμη τους τέσσερις κοπηλάτες μας. Και ιδιαίτερα τον Παναγιώτη τον Μιλωνά. Ναι. Να είστε καλά. Να είστε καλά, Σπύρο μου. Να είμαστε καλά να ξανακάνουμε τέτοιες βραδιές, έτσι δεν είναι. Έτσι. Καλά να είμαστε. Λοιπόν, καλές απόκριες, καλό... Για άλλο κακό να μην μας βρει. Ναι, ναι, ναι. Τι σε βρήκε σήμερα, που κάτσες δίπλα μου. Γενικότερα, και όποιος, πώς το έλεγε στην ελληνική ταινία εκείνο, και αυτός, και όποιος θα πει κακό για εμάς, να του βγει το μάτι σαν λουκουμάς. Αυτό. Όχι. Τι ήταν, όχι. Μη μου χαλάτε τις παραδόσεις. Παρακαλώ, παραδοσιακέ μου, βυζαντινέ μου άνθρωπε, λέγε. Να σε φυλάει ο Θεός, είναι ολόκληρη αυτή. Μην τον πάλετε. Να σε φυλάει ο Θεός από τσινιάρικο άλογο, από κακιά γυναίκα, από καλόγυρο μπροστινά, από μουλαριού πισινά. Και όποιος πει κακό για μας, η γυναίκα του με μας. Καλό. Πώς το λέω, Πάτρικ, τον είπαμε ήδη. Πάτρικ. Γεια σου, Πάτρικ. Γεια σου, Πάτρικ. Μου μείνει τώρα. Πάτρικ, μου το ματακιβώ. Ναι, έτσι για να ξέρεις.